Γεια και χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube Πετράνε εδώ και σήμερα έχουμε ένα βίντεο με DIY κατασκευή Σήμερα θα σας δείξω πως έφτιαξα ένα desk mount για τη web μου κάτι σαν και αυτό το είναι της Elgato Γι' αυτό λοιπόν αν είσαι καινούργιος αυτό το κανάλι και θες να στηρίξεις την προσπάθεια που κάνω Κάνε μια εγγραφή, κάνε ένα like, δωρεάν είναι, δεν έχει κόστος και θα βοηθήσει πάρα πολύ εμένα και το κανάλι μου να πετύχει το στόχο του που είναι οι συνδρομητέ. Βλέπουμε εδώ τι χρειάστηκα για να φτιάξω αυτό το mount. Έχω πάρει ένα κομμάτι αρταλόν μαύρο. Το έχω κόψει σε τρία διαφορετικά σχήματα, τα δύο είναι σχεδόν ίδια. Τα αριστερά που είναι η βάση και ο σφιχτήρας θα μπορούσα να πω από κάτω. Θα γίνει το mount. Δεξιά βλέπουμε το άλλο κομμάτι αριταλών που έχει δύο τρύπες. Η μία φη 12 και η άλλη μία 16. Για να χωρέσουν τους σωλήνες αλουμινίου που τους κόψαμε. Τους έβαψα και μαύρους. Πάνω στα πλαστικά στα αριταλών έχω κολλήσει και τα δύο πατς. Αυτά τα λαστιχένια για να μην αφήνουν σημάδια στο γραφείο από το σφίξιμο. Από ό,τι βλέπετε έχω χρησιμοποιήσει και μία βίδα με ένα παξιμάδι πεταλούδα για το σφίξιμο. Τη μεγάλη σωλήνα την έχουμε τοποθετήσει στο ένα κομμάτι στο πλαστικό. Έχουμε ανοίξει τρύπα, την έχουμε περάσει μέσα και έχουμε βάλει και μία βίδα εξτρά για τη συγκράτηση της σωλήνας. Το άλλο κομμάτι του ερταλών το βλέπουμε έχει μία τρύπα για να περάσει μέσα η βίδα για να μπορεί να σφίξει πάνω στο γραφείο. Βλέπουμε και τις σωλήνες. Τις έχω βάψει μαύρες. Και εδώ βλέπουμε το άλλο κομμάτι το ερταλόν που έχει τρυπηθεί. Μία φι 12 που βλέπετε εδώ και έχω βάλει και τα δύο βολανάκια για να σφίγγουν τη σωλήνα να μην κινείται. Τώρα αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε και καθ' και μέσα έξω την κάμερα. Εδώ να πούμε ότι η τοποθέτησή της ήταν πάρα πολύ εύκολη. Έγινε μέσα σε λίγα λεπτά. Έτοιμο λοιπόν. Πάμε να δούμε πως φαίνεται. Από μπροστά φαίνεται ωραίο, είναι σαν να είναι στον αέρα η κάμερα. Εδώ βλέπουμε τη βάση πως είναι. Στέκεται μια χαρά, στη βαρύ φαίνεται. Ωραία δουλειά. Έξυπνη κατασκευή. Εδώ βλέπουμε με ανοιχτή την κάμερα. Εντάξει, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Εδώ ξαναβλέπουμε τη βάση από κάτω ως πάνω. Ωραία είναι. Και από μπροστά φαίνεται τέλεια, μια χαρά είναι. Εδώ βλέπουμε πως είναι κάτω από το γραφείο. Έχει σφίξει καλά, δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Εδώ η βάση της, μια χαρά φαίνεται και η σωλήνα όπως είπαμε βαμμένη μαύρη ματ, ωραίο, ωραίο το αποτέλεσμα. Το σημερινό βιντεάκι λοιπόν έφτασε στο τέλος, αυτή ήταν η DIY κατασκευή για σήμερα, μια βάση στήριξη για τη web μου, να πω ότι η κατασκευή αυτή έγινε στο μηχανουργείο του φίλου μου το Αρτέμι, για τυχόν ερωτήσει γράφτε τα μου κάτω στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.